Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην Κυψέλη με θύμα μια 36χρονη γυναίκα από τον Μπαγκλατές, την οποία σκότωσε με μαχαίρι ένας ομοεθνής της. Η γυναίκα φαίνεται να κατέβηκε από την πολυκατοικία όπου διέμενε και εκεί είδε τον ομοεθνή της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι. Οι δυο τους ξεκίνησαν να λογομαχούν στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια ο 37χρονος της επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, καταφέρνοντάς της πολλαπλά θανάσιμα τραύματα. Ο δράστης συνελήφθηκε και υποστήριξε ότι είχε οικονομικές διαφορές με το σύζυγο της 36χρονης και γι' αυτό προέβησε αυτή την πράξη. Άγρια δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κυψέλη, όπου ένας άνδρας από τον Μπαγκλαντές κατέσφασε τη σύζυγο φίλου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, πιθανότατα 36χρονη, κατέβηκε από την πολυκατοικία στην Κυψέλη και ο δράστης 40 χρονών ήταν απ' έξω. Της επιτέθηκε και την κατακρεούργησε στη μέση του δρόμου, πετώντας το φωνικό του όπλο σε κάδο σκουπιδιών. Τράπηκε σε φυγή, ωστόσο η αστυνομία, μετά και τις μαρτυρίες που πήρε, οδηγήθηκε στη σύλληψή του. Όσοι την είδαν εμόφυρτη, ειδοποίησαν ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας είπε πως δεν είχε θέμα με το δράστη. Ωστόσο, ο ίδιος ο δολοφόνος κατέθεσε πως είχε οικονομικές διαφορές μαζί του. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 15χρονου νεαρού από τη Σκίδρα, που άφησε την τελευταία του πνοή κολυμπώντας στην παραλία των Φλογητών στη Χαλκιδική. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής, που έδειξε πως η αιτία του θανάτου του ήταν ο πνιγμός. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη Χαλκιδική για τον 15χρονο, που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στη θάλασσα σε παραλία που είχε πάει με φίλους και συγγενείς. Οι γονείς του 15χρονου παιδιού που ξεψύχησε μέσα στη θάλασσα σε παραλία περιμένουν να μάθουν τα αίτια της τραγωδίας. Ο ανήλικος γιος τους δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Βούτυξε και λίγο αργότερα ανασύρθηκε στη στεριά νεκρός την Κυριακή. Με τους φίλους και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο να μην μπορούν να τον επαναφέρουν. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνιγμό και πλέον όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις που ίσως ρίξουν περισσότερο φως. Ο πατέρας του παιδιού κατέρευσε στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το παιδί δεν ανταποκρίνονταν, είπαν οι γιατροί. Διασώστες έφεραν και απεινιδωτή του χωριού, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Κάναμε, όπως είπαν, ό,τι μπορούσαμε καλύτερο και όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, το σκηνικό αλλάζει και πάλι, με έντονες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλά μέρη της χώρας. Στη Θεσσαλία θα επικρατήσουν κατά κύριο λόγο νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στα υπόλοιπα μέρη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Φθινοπορεινό θα είναι και πάλι το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Δευτέρα με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σύμφωνα μάλιστα με το meteo.gr, η καιρική αστάθεια αναμένεται να επικρατήσει τις 4 πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, σήμερα από το μεσημέρι αναπτύχθηκαν νεφώσεις και σημειώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, όπου και εκδηλώνονται σποραδικές χαλαζοπτώσεις. Στα ορεινά της Θεράς Ελλάδας και της Πελοποννήσου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρά. Στον χάρτη που βλέπετε παρουσιάζεται ο ιετός που αναμένεται σήμερα, ενώ σημειώνονται και οι περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα. Ο καιρός για σήμερα στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αυξάνονται και εκδηλώνονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Με εκπαιδευτικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις θα ξεκινήσει φέτος η σχολική χρονιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας. Μετά τους χιλιάδες διορισμούς αλλά και τις αναπληρώσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, προστίθενται επιπλέον αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και των νηπιαγωγείων. Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες με πολλές αλλαγές και καινοτομίες. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει στις 12 Σεπτεμβρίου και όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Στη φετινή σχολική χρονιά επεκτείνεται χρονικά το ολοήμερο σχολείο από τις 4 το απόγευμα έως τις 5.30, με στόχο αφενός την αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αφετέρου τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων και των οικογενειών, με την προσέγγιση του σχολικού και του εργασιακού ωραρίου. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το περιεχόμενο με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με περισσότερες δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, με περισσότερες παροχές από τη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. Η εφαρμογή ξεκινά στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, νηπιαγωγεία και δημοτικά, περίπου 5.000 χωρίς κριτήρια εγγραφής. Διαφορετική θα είναι η εικόνα που θα συναντήσουν οι μαθητές και μέσα στις αίθουσες, καθώς θα υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες σε ρομποτικής, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών και τα οποία θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Πρεμιέρα κάνει και ο παιδαγωγικός σύμβουλος Μέντορας. Ο ρόλος του θα είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως 5 έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γέννη του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.
Παράλληλα, ο ενδοσχολικός συντονιστής θα συντονίζει και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Κομβική θα είναι η νέα σχολική χρονιά, καθώς υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, διορίστηκαν περίπου 6.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και έγινε πράξη ένα νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρία. Επίσης, εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των προσφύγων μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα για πρώτη φορά σε ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 95% με ίδρυση τμήματων υποδοχής. Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Λαρισαίων εφαρμόζει το κοινωνικό φροντιστήριο, ανακοινώνοντας τις εγγραφές των μαθημάτων. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι κυρίως οικονομικά, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε μονογονοϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, γονείς με αναπηρία και οικογένειες που στηρίζονται από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ μετά από διερεύνηση και εκτίμηση ενός κοινωνικού λειτουργού. Για 8 συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Λαρισαίων στέκεται στο πλευρό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το κοινωνικό φροντιστήριο για την επιλογή των παιδιών, τα οποία θα παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στα φροντιστήρια της πόλης, με τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά των ιδιοκτητών φροντιστήριων μέσης εκπαίδευσης, αλλά και ξένων γλωσσών στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας, μεταξύ αυτών και την προσπάθεια που κάνουμε για το κοινωνικό φροντιστήριο, τη συνεργασία δηλαδή που έχουμε για 8η συνεχόμενη χρονιά για μαθητές λυκείου αλλά και για τα ξενόγλωσσα τμήματα, για ξενόγλωσσα φροντιστήρια που συνεργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα. Δίνουμε τη δυνατότητα και από 24 Αυγούστου και μέχρι 2 Σεπτεμβρίου είναι η διαδικασία των αιτήσεων με τα προβλεπόμενα. Αφορούν μαθητές που ανήκουν στις δομές της πρόνοιας, έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Ξεκινώντας αυτή τη φετινή προσπάθεια, εκτιμούμε ότι επιτρέποντος και τις επιτρεπούσεις και της πανδημίας να έχουμε τη δυνατότητα να βραβεύσουμε όπως παλαιότερα και τους μαθητές των φροντιστηρίων που πέτυχαν στα πανεπιστήμια. Να συγχαρώ και από καρδιάς και δικιάς μου αλλά και του Δημάρχου Λαρισαίων, του κ. Απόστολου Καλογιάννη, για αυτή την προσφορά προς την πόλη των φροντιστηρίων και να πούμε ότι αυτός ο θεσμός είναι ένας θεσμός που η ίδια η κοινωνία τον αποδέχεται. Η προσφορά των καθηγητών των φροντιστηρίων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ελπίζουμε να έχει μία διάρκεια και στα επόμενα χρόνια και να ευωδώνεται με επιτυχή αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι η δράση Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Λαρισαίων βασίζεται στη φιλοσοφία και στις αρχές της συλλογικής προσπάθειας των φορέων, των συλλόγων και των οργανισμών της τοπικής κοινωνίας που συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος Λάρισα, πόλη που μαθαίνει, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ισότιμη συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες μάθησης. Σε θετικούς ρυθμούς κοιμάθηκαν τα ποσοστά της εστίασης και των καταλυμάτων στον νομό Μαγνησίας το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χαρακτηριστικό είναι πως το δεύτερο τρίμηνο εισπράχθηκε από τον κλάδο των καταλυμάτων σχεδόν το διπλάσιο ποσό από ό,τι το πρώτο τρίμηνο. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 στη Μαγνησία, σε ό,τι αφορά στην εστίαση. Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τόσο η εστίαση όσο και ο κλάδος των καταλυμάτων τίθεται διαχρονικά στο επίκεντρο καθώς αφορούν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους με σημαντική παρουσία σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κάθε σοβαρός άνθρωπος ξέρει ότι το 2021 ήμασταν κλειστοί. Ένα το κρατούμενο, οπότε είναι φυσιολογικό να είναι διπλάσιος ο τζίρος. Δεν έχει καμία σχέση ο τζίρος αυτός που βγήκε από την Ελστάτ με το τζίρο του 2019. Και μιλάω για το σύνολο των καταστημάτων, γιατί όντως υπήρχε μια άνοδο σε famous μέρη ανά την Ελλάδα τουριστικά. Ένα είναι αυτό. Δύο, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός είναι με διψήφιο νούμερο, κάτι που δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι ζημιογόνο για τις επιχειρήσεις μας. Τρίτον, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ενεργειακή κρίση, όπως και η ακρίβεια που υπάρχει τους τελευταίους μήνες, τίνει να κάνει τα καταστήματά μας ζημιογόνα. Και τέταρτον, δεν ξέρω που βρίσκομαι, να μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε ένα τζίρο, εκεί στο τζίρο έχουμε και έξοδα. Άρα τι εννοώ.
Το διπλασιασμός λοιπόν οφείλεται στο ότι πέρσι ήμασταν κλειστοί. Και δεύτερον, ότι μπορεί να δούμε αυτά τα 20 ή τα 40 εκατομμύρια τέλος πάντων εδώ για τη Μαγνησία, αλλά δεν βλέπουμε τα έξοδά μας, τα οποία αν βάλουμε την ενέργεια, και μιλάω πάντα για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, και αν βάλουμε και την ακρίβεια που έχουμε απορροφήσει, γιατί δεν μπορούσαμε να αυξάνουμε τα προϊόντα μας 30 και 50% όσο έχει αυξηθεί η πρώτη ύλη, κυρίως στα περισσότερα προϊόντα από τις αρχές του χρόνου, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε απορροφήσει. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αυτό που καταφέραμε είναι να πάμε πολύ καλά περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν το 15 Αύγουστο και 10 μέρες μετά το 15 Αύγουστο, οπότε βγάλαμε κάποια σπασμένα για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δεν είναι λύση, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που ελπίζουμε είναι να λειτουργήσουμε τα μαγαζιά μας φυσιολογικά από τώρα και στο εξής, και ειδικότερα τα χειμερινά μαγαζιά, τα οποία θυμίζω από τα 3,5 χρόνια περίπου πανδημίας, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη πανδημία, στην ουσία είναι σχεδόν κλειστά, οπότε είναι ζημιογόνα και έχουν αποκτήσει και κάποια χρέη, να μπορέσουμε, περιμένοντας από την κυβέρνηση να βγουν κάποιοι διακανονισμοί που έχουμε ζητήσει άλλωστε και στο παρελθόν, να μην δοθούν εν τέλει οι επιστρεφτές πίσω, εννοώ για τα δάνεια που θα έπρεπε να είναι αποζημιώσεις για τη ζημιά που πάθαμε, να χαμηλώσει το ΦΠΑ στην εστίαση σε γενικές γραμμές σε όλα τα προϊόντα, και να μικρύνει και η φορολόγηση. Αυτά είναι σημαντικά έτσι βήματα στα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε από Σεπτέμβριο να μπούμε και να κλείσουμε το 2022 όσο μπορούμε έτσι, όχι τόσο επώδυνα, και να μπούμε στο 2023 με αισιοδοξία. Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δεδομένο ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα πέρασε από συμπληγάδες λόγω και της πανδημικής κρίσης. Αντιμέτωποι με τρομερή ταλαιπωρία είναι δύο γονείς από τη Λαμία που λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούν να πάρουν το νεογέννητο μωρό τους από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Το μωρό έχει γεννηθεί από τις 18 Αυγούστου, ωστόσο οι γονείς δεν μπορούν ούτε να το δουν ούτε να το πάρουν στο σπίτι τους, ενώ οι απαντήσεις που λαμβάνουν από το νοσοκομείο είναι κυρίως ειρωνικές. Το δικό τους Γολγοθά ανεβαίνει ένα ζευγάρι νέων γονέων που εδώ και 11 μέρες δεν έχει πάρει στα χέρια τους το μωρό τους για γραφειοκρατικούς λόγους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας του βρέφου στην καταγγελία, για γραφειοκρατικούς λόγους στο νοσοκομείο Λάρισας αρνείται να δώσει τον ίδιο και τη σύζυγό του το μωράκι τους. Η σύντροφός του γέννησε στις 18 Αυγούστου στο νοσοκομείο της Λαμίας ένα αγοράκι. Μία ημέρα μετά, η μητέρα διαγνώστηκε με κορονοϊό και για προληπτικούς λόγους το βρέφος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, χωρίς όμως να νοσεί με κορονοϊό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας, στο νοσοκομείο της Λάρισας δεν τους άφηναν να δουν το μωρό, με τη δικαιολογία ότι δεν ήξεραν αν αυτοί είναι οι πραγματικοί γονείς του παιδιού. Για το λόγο ότι η γυναίκα είναι αλλοδαπή, χρειάζονται ειδικά χαρτιά για να πάρουν το μωρό από το νοσοκομείο, τα οποία τα ζευγάρια έχει καταθέσει στην αρμόδια πρεσβεία εδώ και 4 μήνες και παρόλα αυτά έχουν κολλήματα με τη γραφειοκρατία. Ο πατέρας καταγγέλει επίσης ότι το προσωπικό του νοσοκομείου, σε κάθε του προσπάθεια να βγάλει κάποια άκρη με την νοσηλεία του παιδιού του, τον ειρωνευόταν και δεν τον εξυπηρετούσαν. Ευκαιρία βρήκαν επίδοξοι ληστές στον Αλμυρό, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ότι ο περισσότερος κόσμος βρισκόταν είτε διακοπές είτε στο παζάρι του Αλμυρού, εισήλθαν σε σπίτι σε κεντρικό σημείο του χωριού και έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Διάρρηξη σε σπίτι σημειώθηκε στον Αλμυρό μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν έλειπαν οι κάτοικοι. Πιο ειδικά κάτοικοι του Αλμυρού κατήγγειλαν στην αστυνομία πως το βράδυ του Σαββάτου, και όσο αυτοί έλειπαν από την οικία τους, άγνωστοι το διέριξαν, πιθανότατα μπαίνοντας από το παράθυρο, κλέβοντας κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ. Πιθανολογείται πως οι δράστες παρακολούθησαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, περιμένοντάς τους να φύγουν. Το σπίτι βρίσκεται κοντά στο παζάρι του Αλμυρού, σε κεντρική περιοχή. Συνεχίζονται τα έργα από την περιφέρεια Θεσσαλίας λίγο πριν την έναρξη του φθινοπόρου. Το μότο της περιφέρειας είναι το Build Back Better, με σκοπό την πρόληψη των εκτάκτων καιρικών φαινομένων. Γι' αυτό και δημοπρατεί δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικής αξίας 2.800.000 ευρώ. Νέο έργο με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία παρόχθειων εκτάσεων στις κήτες του ποινιού ποταμού στη Λάρισα δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.800.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και περιλαμβάνει καθορισμό της κήτης του ποινιού μαζί με προστασία και ενίσχυση των μπρανών στις περιοχές Ομόλιο, Γυρτώνη, Φαλάνη, Πλατανούλια και Κουτσόχερο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και ακολουθεί τη φιλοσοφία Build Back Better, την πρόληψη
στην ουσία των επικίνδυνων επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, έχουμε τη φιλοσοφία Build Back Better. Ναι, να προλάβουμε τις επιπτώσεις, τις επικίνδυνες επιπτώσεις από την κλιματική κρίση. Και το κάνουμε. Το κάνουμε με έργα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Και θέλουμε έργα να τα κάνουμε ταχύτητα, γι' αυτό προκυρήσουμε δύο νέα έργα, αντιπλημμυρικά έργα στον Πάμισο και στον Πηνιό ποταμό, στον Πηνιό και στον Πάμισο, προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ. Μιλάμε για τον Πηνιό ποταμό, στην διαδρομή από το Μόλιο, την Γυρτώνη, τη Φαλάνη, τα Πλατανούλια μέχρι το Κουτσόχυρο, και σχεδιάζουμε στην περιοχή του Πάμισου από τη Γελάνθη στην Καρδίτσα μέχρι τα μεγάλα καλύβια στα Τρίκαλα, που είναι και η συμβολή του Πάμισου με τον Πηνιό. Δύο μεγάλα έργα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των εκτάκτων φαινομένων και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, που άλλωστε και τις τελευταίες μέρες είδατε, παρόλο ότι έριξε πολύ βροχή, τα έργα της περιφέρειας Θεσσαλίας άντεξαν. Όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Κώστας Αγοραστός, στη Θεσσαλία προχωρούν και άλλα αντιπλημμυρικά έργα, όπως αυτό στον Πάμισο ποταμό, η σημαντικότητα των οποίων φάνηκε και στις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, από τις οποίες δεν σημειώθηκαν καταστροφές. Σε άμορφη μάζα μεταμορφώθηκε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο το Σάββατο το μεσημέρι τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μακρινίτσα. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία που κατέσβησε τις φλόγες, όμως το αμάξι κάηκε ολοσχερός. Ολοσχερός καταστράφηκε αυτοκίνητο μάρκας BMW από φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μακρινίτσα Πηλίου. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν από την πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Άμεσα άρχισαν ενέργειες καταβάλλοντας προσπάθειες, καθώς το γιοταχή ήταν παρκαρισμένο σε ένα στενό σημείο πάνω από την πλατεία του χωριού. Οι πυροσβέστες τελικά κατέσβεσαν τη φωτιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Χειροπέδες ένα 36χρονο άνδρα πέρασε χθες το τμήμα τροχέας Βόλου, που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε άλλο παρκαρισμένο. Το συμβάν συνέβη στην Αγριά χθες το βράδυ και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν μεθυσμένος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Αγριά. Πιο ειδικά ένας 36χρονος που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Σε διενεργούμενο έλεγχο μεθύς με ηλεκτρονική συσκευή αλκοομέτρησης, διαπιστώθηκε να βρίσκεται υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που μεθυσμένος οδηγός προκαλεί τροχαίο ατύχημα στο Βόλο και τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία τόσο στην τροχέα όσο και στους κατοίκους της πόλης. Προανάκριση ενεργείται πάντως από το τμήμα τροχέας Βόλου. Συνεχίζονται οι εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης του αρχαίου θεάτρου Λάρισας. Μόλις σήμερα τοποθετήθηκαν 240 νέα καθίσματα που θα δώσουν και την τελική εικόνα στο πώς θα δημορφωθεί τελικά το θέατρο. Ιστορική στιγμή για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Λάρισας αποτελεί η τοποθέτηση 240 νέων μαρμάρινων ενδολίων στις κερκίδες του, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Η τοποθέτηση των καθισμάτων κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο εργασιών στο κυρίως θέατρο, που περιβάλλει μη κυκλικά την ορχήστρα και θα σχηματιστεί η τελική εικόνα του. Τρία γερανοφόρα οχήματα έφτασαν σήμερα στη Λάρισα από λατομείο της Κοζάνης, μεταφέροντας από 10 εδόλια το καθένα, και στάθμευσαν έξω από το θέατρο για να γίνει μεταφορά των μαρμάρινων καθισμάτων στο κέντρο της ορχήστρας. Ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αποκατάστασης του μνημείου, κ. Δημήτρης Καραγκούνης, αρχιτέκτον προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας, ανέφερε πως μέχρι και το Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το κυρίως θέατρο με τα νέα εδόλια. Να σημειώσουμε ότι έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί στο μνημείο η σάρωση με λέιζερ του κυρίους θεάτρου για την ακριβή αποτύπωση των διαστάσεων που θα έχουν τα 240 νέα εδόλια. Πάνω σε αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο ψηφιακής μορφής βασίζεται η κοπή των μαρμάρων για την απόλυτη εφαρμογή των εδολίων στα κενά σημεία. Ο κύριος Καραγκούνης τονίζει ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα πρώτα 80 νέα εδόλια και σήμερα βρίσκονται στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας. Εξάλλου, στο αρχαίο θέατρο ολοκληρώθηκε το σύνολο της μεγάλης αναστηλωτικής επέμβασης για την αντιστήριξη του κυρίους θεάτρου μετά την τοποθέτηση των συντηρημένων εδολίων στις αρχικές τους θέσεις. Το συνολικό έργο της αποκατάστασης του αρχαίου θέατρου Λάρισας, προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ, έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2023.
Ένα μίνι οπλοστάσιο εντόπισαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βορείου Πηλίου και η ομάδα Όπκε στο σπίτι ενός Βολιώτη. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν καταγγελία ότι ο Βολιώτης πυροβολούσε άσκοπα στον αέρα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν πολλά όπλα και φυσίγια τα οποία και κατασχέθηκαν. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν σήμερα το πρωί σε περιοχή του νομού Μαγνησίας οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βορείου Πηλίου σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδος πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Σόπια Βόλου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πιο ειδικά στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελωμένων για άσκοπους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά κυνηγετικά όπλα καραμπίνες μετά των σχετικών αδειών, 2 αεροβόλα πιστόλια κόρτου λάμψης, 10 κάλικες, 4 μαχαίρια, 3 στιλέτα, 48 φυσίγκια, 2 άδειους γεμιστήρες και 2 βοηθήματα ερυθράς κουκίδας, τοποθετημένα στα προαναφερόμενα κυνηγετικά όπλα. Απέραντη θλίψη προκάλεσε ο ευνίδιος θάνατος ενός 57χρονου άνδρα στα Καλά Νερά. Ο άνδρας έπασχε από καρδιολογικά προβλήματα και πιθανότητα επέστη ανακοπή καρδιάς. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 57χρονο άνδρα. Νεκρός εντοπίστηκε από συγγενείς του στο σπίτι όπου διέμενε το απόγευμα της Κυριακής στα Καλά Νερά, 57χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιολογικά, και πιθανολογείται ότι υπέστη ανακοπή. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα περιπολικού από το τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και βρήκε τον άτυχο 57χρονο χωρίς αισθήσεις και σε ακαμψία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε. Ο θάνατος του 57χρονου χαρακτηρίζεται ως ευνίδιος και αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Ακόμη όμως, ένας ξαφνικός θάνατος έλαβε χώρα αυτή τη φορά σε πλοίο το οποίο κατευθύνονταν προς την Κάσο με θύμα έναν 59χρονο μηχανοδηγό. Η λιμενική αρχή Κάσο ενημερώθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ότι ένας 59χρονος μηχανοδηγός Α, μέλος πληρώματος πλοίου το οποίο κατέπλεσε στο λιμάνι της Κάσου, χρήζει ιατρικής βοήθειας. Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στην Οικία Δομή Υγείας, όπου όμως τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το βράδυ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εδατοσφαίρησης στις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας. Τόσο η Εθνική Παίδων όσο και των Κορασίδων ήρθαν στη δεύτερη θέση, χάνοντας για πολύ λίγο το χρυσό μετάλλιο. Μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης Παίδων και Κορασίδων, που ενώ έφτασαν στην πηγή δεν ήπιανε νερό. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης, που διοργανώνονταν σε Βόλο και Λάρισα, θύμισε σε όλους πώς είναι να πανηγυρίζεις διαδοχικές νίκες προς την κορυφή. Αγόρια και κορίτσια το Σάββατο διαγωνίστηκαν απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, γνωρίζοντας δυστυχώς την ήττα. Τα αγόρια ιτήθηκαν από την Ουγγαρία με σκορ 11-10 σε ένα κατάμεστο κολυμβητήριο, με την κερκίδα να προσποθεί όσο γίνεται να ενισχύσει τους νεαρούς αθλητές. Πλήθος κόσμου με συνθήματα, καπνογόνα και φωτοβολίδες βρέθηκαν στο μεγάλο τελικό και υποστήριξαν μέχρι το τέλος την εθνική ομάδα. Παρόμοιο σκηνικό και στη Λάρισα, που μετά από μεγάλη μάχη στο νερό, η εθνική ομάδα ιτήθηκε με 16 από την εθνική Ουγγαρίας. Οι Λαρισαίοι έδωσαν βροντερό παρόν στο τελικό του πρωταθλήματος για να στηρίξουν την προσπάθεια της εθνικής και βρέθηκαν στις κερκίδες του κολυμβητήριου πολύ πριν την έναρξη του αγώνα, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα. Τόσο ο Βόλος όσο και η Λάρισα αναδείχθηκαν αντάξεις των προσδοκιών μιας τέτοιας διοργάνωσης, καθώς αθλητές, ομοσπονδιακοί αλλά και οι επισκέπτες έμειναν 100% ευχαριστημένοι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.